Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World. Είμαι η Vivian και το σημερινό βιντεάκι είναι ένα βιντεάκι empties. Συγκεκριμένα επηρεάστηκα από τα ρούχα που φοράω λίγο. Empties Chanel. Λοιπόν, έχω 4, 5, 6, 7 προϊόντα Chanel τα οποία μου έχουν τελειώσει. 7 προϊόντα λοιπόν από Chanel που μου έχουν τελειώσει και θα μοιραστώ λοιπόν τις εντυπώσεις μου μαζί σας, για να δούμε ποιο μας άρεσαν και ποια όχι. Θα σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά τα προϊόντα δεν είναι του τελευταίου μήνα αγορές, είναι και λίγο πιο παλιά. Τώρα κατάφερα να τα τελειώσω και τελικά και μάλιστα τώρα κατάφερα να τα συλλέξω, να είναι και ένας αριθμός normal για να σας κάνω το βιντεάκι, γιατί είπα να κάνω μόνο με καλλιτικά και τέλος πάντων να είναι και συγκεκριμένες, να είναι κατά εταιρείες. Οπότε για να φτάσει σημείο να τελειώσεις 7 συσκευασίες, 7 προϊόντα από Chanel, εντάξει, θέλει λίγο χρόνο. Το πρώτο κραγιονάκι που θα σας δείξω, φυσικά να ξέρετε είναι όλα τελειωμένα, θα σας βγάλω λίγο με ένα μεταλλικό... Τέλος πάντων, μια μεταλλική σπατουλίτσα. Θα σας βγάζω λίγο για να σας το δείχνω swatch στο χέρι μου. Ωπς. Εδώ τι έχω, ας φύγουν και αυτά. Λοιπόν, το πρώτο κραγιονάκι είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι κάπως έτσι. Είναι το ωραίο αυτό το κλασικό το κραγιονάκι. Και ονομάζεται, είναι το νούμερο 45, Hawaii. Βάζω λοιπόν στο χέρι μου το συγκεκριμένο... Πού να το βάλω, να το δείτε. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Είναι ένα κοραλένιο χρώμα. Έχει μέσα λάμψη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πραγματικά, το εννοώ και το λέω και το εννοώ. Η διάρκεια του είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι... Όσο θα σας δείξω δεν είναι και πάρα πολύ σταθερά, δεν είναι στόκος, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο χρώμα είναι θεϊκό, είναι το 45 και λέγεται Hawaii, είναι αυτό εδώ ξαναλέω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το χρώμα. Λοιπόν, δεν θα σας πω τιμούλες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, καλύτερο είναι να μην σας λέω τιμές, ο καθένας μπορεί να το βρει διαφορετικά, τέλος πάντων μπορεί να το βρει με έκπτωση χωρίς, εγώ ας μην κάνω παραπληροφορήσεις και μην σας πω και καμία κοτσάνα και δεν ισχύει κιόλας. Το επόμενο χρωματάκι, μάλλον το επόμενο κραγιονάκι είναι αυτή εδώ η συσκευασία, είναι η κλασική πάλι συσκευασία, είναι από τη σειρά... Rouge Coco, είναι το νούμερο 35 και αν δεν κάνω λάθος διαβάζεται κάπως Singe. Καλύτερα να το δείτε, να σας το δείξω κιόλας. Μήπως μπορέσετε εσείς να το διαβάσετε λίγο καλύτερα. Έλα χρυσό μου. Αυτό το χρώμα λοιπόν. Το βγάζω, είναι πιο ματ από το προηγούμενο, σίγουρα είναι πιο ματ. Θα το βάλω εδώ διπλά. Είναι ένα πολύ ωραίο ροζ, θυμίζει αρκετά, ποιο να σας πω, είναι αυτό εδώ το χρώμα μπροστά. Βλέπετε ότι είναι πολύ πιο ροζ, βλέπετε ότι είναι πολύ πιο, δεν έχει τόση πέρλα μέσα όσο νομίζω ότι έχει το άλλο. Πιο μουσιφή, είναι πολύ ωραίο, δείτε, πραγματικά. Έλα καλέ. Είναι αυτό λοιπόν εδώ το χρώμα, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ναι, είναι το 35, Rouge Coco. Επόμενο κραγιονάκι είναι το Waikiki, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι το 31. Τι να σας δείξω τώρα, πολλά είναι τελειωμένα. Όμως ότι είναι ένα λίγο πιο σάπιο μήλο, θα το βάλω εδώ ακριβώς. Έχει μέσα λάμψη, έχει δηλαδή μεταλλιζέ μέσα. Οπαλάκια. Είναι αυτό εδώ το χρώμα, το τρίτο, αυτό εδώ δηλαδή, το χρώμα. Είναι λίγο πιο σκουρούτσικο, είναι...
εύκολο χρώμα. Νομίζω ότι πιο εύκολο από όλα είναι αυτό εδώ το χρώμα. Αντικειμενικά μετά αυτό, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το σάπιο μήλο που λέμε το χρώμα. Είναι σταθερό. Έχει μέσα έτσι αυτό το, τη λάμψη, αυτό το μεταλλιζέ που κάνει. Γράφει πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ενυδατικά και τα τρία που σας έχω δείξει μέχρι στιγμής. Είναι, είναι κραγιόν έτσι ωραία που γεμίζει, γεμίζει το χρώμα. Βάζεις δηλαδή και κατευθείαν νομίζω ότι γράφει άψογα. Μακάρι να υπήρχε περισσότερο, τέλος πάντων, να μπορούσα να σας έβαζα και όλα στη συνέχεια, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι λίγο πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί έχει ελάχιστο μέσα, οπότε και με τα βίας βγάζω αυτό που βγάζω. Το επόμενο κραγιονάκι είναι Rouge Allure, είναι το 24 και λέγεται Evocation. Είναι αυτό εδώ. Η συσκευασία αυτή είναι λίγο διαφορετική. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η συσκευασία. Είναι προσωπική μου άποψη και γνώμη. Σε κάποιες μπορεί να λατρεύετε. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό, γιατί έτσι δεν δείχνει από μακριά ότι είναι όντως κραγιόν. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Γενικώς εγώ θέλω το κομμάτι που πιάνω για να βάλω να είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή, δείτε συγκριτικά αυτό και δείτε και αυτό. Βλέπετε, δεν έχει... Θα τα δείξω έτσι. Βλέπετε, δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω ότι εδώ πιάνεις κραγιόν και βάζεις ωραία, ενώ αυτό είναι πολύ μικρό. Τέλος πάντων, εμένα προσωπικά δεν με εμπνέει. Αυτό ξαναλέω είναι η προσωπική άποψη του καθενός. Είναι λοιπόν αυτή εδώ η συσκευασία. Είναι κάτι διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει. Εμένα προσωπικά δεν. Δηλαδή, ένας λόγος που δεν θα ξανά παίρνα αυτή τη σειρά κραγιόν είναι και αυτός. Σας το λέω, ναι, τρελή. Λοιπόν, το τελευταίο χρώμα, άμα μπορείτε να προσέξετε, όλα τα χρώματα που σας βάζω είναι εύκολα χρωματάκια, δηλαδή δεν έχω ούτε πολύ nude, ούτε πάρα πολύ έντονα κοράλι και τέτοια. Γενικώς παίρνω, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους εταιρείες που είναι πάρα πολύ καλές και γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ οικονομικά όλα τους τα προϊόντα, εγώ προσωπικά παίρνω λίγο χρώματα που να ταιριάζουν σε όλους. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο χρωματάκι που σας δείχνω και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο χρώμα. Έχει λίγο πιο σκούρους υποτόνους από όλα τα άλλα και λίγο πιο πορτοκαλί υποτόνους από όλα τα άλλα. Θυμίζει αρκετά το προηγούμενο σαν υφή. Δείτε το λίγο και πολύ κοντά, όσο μπορείτε τουλάχιστον. Θυμίζει αρκετά το προηγούμενο σαν υφή. Εξ αυτών πιο πολύ μου αρέσει το πρώτο και το τρίτο, δηλαδή αυτό και αυτό. Αυτά τα δύο χρώματα λοιπόν μου έκατσαν πολύ περισσότερο. Και το τελευταίο είναι πάρα πολύ σταθερό, μπορώ να πω πιο σταθερό από όλα τα άλλα, τουλάχιστον σε μένα. Τι να πω για τη Chanel. Η Chanel είναι μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία, πάρα πολύ αξιόλογη. Τα foundation είναι εξαιρετικά, οι πούδρες, οι σκιές, τα κραγιόν τέλεια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το επόμενο όμως που θα σας δείξω και δεν μπορώ να πω ότι πάρα πολύ ξετρελάθηκα, είναι αυτή εδώ η μάσκαρα. Είναι αυτή εδώ η μάσκαρα, είναι από Chanel και είναι το νούμερο 10, είναι η Imitable Intense. Είναι αυτή εδώ λοιπόν, δείτε λίγο, είναι σε χρώμα μαύρο. Αυτό εδώ είναι το βουρτσάκι της, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι μάλλον καουτσούκ, πλαστικό. Είναι λίγο κονικό, δηλαδή ξεκινάνε οι τριχούλες από τυποτένιες όπως βλέπετε και καταλήγουν ελαφρώς λίγο πιο μεγάλες. Δεν μπορώ να πω όμως ότι μ' άρεσε εξαιρετικά πάρα πολύ, δηλαδή okay, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό βουρτσάκι, νομίζω ότι στέγνωσε αρκετά γρήγορα. Δεν ξέρω αν ισχύει μόνο σε μένα, αν έχετε διακρίνει κι εσείς κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων μπορώ να πω ότι για τα χρήματά της, τέλος πάντων υπάρχουν και μάσκαρες οι οποίες κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά με τα αντίστοιχα χρήματα και με πολύ πιο οικονομικά και πολύ πιο οικονομικές. Είναι μια μάσκαρα η οποία, okay, τη δοκίμασα, δεν τρελάθηκα κιόλας. Μπορεί σαν ύποπτο χρόνο ή κάποια άλλη φάση της ζωής μου να την ξαναπάρω και να δουλέψει πολύ καλύτερα πάνω μου. Μπορεί να μην έκανα κάτι εγώ σωστά, δεν ξέρω. Αν έχετε αντίθετη άποψη, πείτε το μου. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η επικοινωνία για να ξέρει ο καθένας λίγο πολύ τι παίζει. Νομίζω ότι ναι, εντάξει, okay, ναι μεν, αλλά. Δείτε τι, σας την ξαναδείχνω άλλη μία, το πινελάκι. Το πινελάκι, εντάξει, φαίνεται normal.
φαίνεται ψηλό καλό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλεις πάρα πολύ υλικό για να βγάλεις ένα ψιλοκαλό αποτέλεσμα. Πρέπει να περάσεις πολλές τρώσεις, πρέπει να... Δεν ξέρω, στέγνωσε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στην συσκευασία της. Εντάξει, σας ξαναλέω, νομίζω ότι για τα χρήματά της, εντάξει, θα μπορούσε να κάνει και πολύ καλύτερη δουλειά. Σε μένα προσωπικά δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα που περίμενα, το τρελό. Η πουδρίτσα αυτή ονομάζεται poudre douche, φαντάζομαι τουλάχιστον, αν τα γαλλικά μου είναι ψιλοκαλά, poudre douche. Μπορεί και όχι ρε παιδιά, τι να σας πω, να μην διαβάζετε και έτσι, το πολύ πολύ να γίνω ξεφτύλα. Δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου προϊόν μέσα, όπως βλέπετε δεν υπάρχει προϊόν για να σας δείξω, το τελείωσα μέχρι τελικής πτώσης. Ξέρετε, μετά όταν περισσέψει λίγο γύρω γύρω το ξύνω και λίγο και το βάζω σε τύπου ελεύθερη μορφή, γιατί ναι. Και γιατί να πάει και χαμένο. Λοιπόν, άσε που εμένα μου αρέσει να τα πλένω, τώρα εγώ το πλύνω υποτίθεται αυτό, αλλά ξανά έγινε να μην το χαρακτηρίσω, τέλος πάντων. Φυσικά έχει ένα πολύ ωραίο καθρεφτάκι μέσα, η Chanel γενικότερα έχει ωραίες συσκευασίες, είναι πάρα πολύ ωραία συσκευασία, πολύ chic, εμένα μου αρέσουν γενικά οι μαύρες συσκευασίες. Έτσι θεωρώ πολύ έτσι luxury και πολύ έτσι fashion, πάρα πολύ μου αρέσουν. Και εγώ αν έκανα μια σειρά με δικά μου καλλιτικά θα ήταν μαύρο σίγουρα. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή εδώ είναι λοιπόν η πουδρίτσα. Το χρώμα αυτής είναι το 20. Να το πω πεσέ τέντρε. Το νούμερο 20 λοιπόν, τέλος πάντων το είπα έτσι, το πολύ πολύ να γελάτε μαζί μου. Δεν πειράζει. Έχει 14 γραμμάρια μέσα η πούδρα, είχε τουλάχιστον. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα ζεστό, για πάρα πολύ χειμερινούς μήνες δεν ήταν για τη δική μου επιδερμίδα, ήταν για λίγο πιο άνοιξη που είχα δηλαδή τσιμπήσει λίγο χρωματάκι. Πολύ ωραία καλυπτική πούδρα, σούπερ καλυπτική και ωραία, ειδικά αν τη βάλεις με σφουγγαράκι είναι μπόμπα. Πολλές φορές την έβαζα και μόνη της, δηλαδή έβαζα ενυδατική από κάτω για να μην είναι και τελείως ξερό το δέρμα και από πάνω έβαζα full πούδρα και ήταν νομίζω το τέλειο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ας προχωρήσω στο επόμενο προϊόν. Το αφήνω για το τέλος, το άφησα μάλλον για το τέλος γιατί είναι το αγαπημένο μου. Εδώ νομίζω ότι είναι... Θα σας μιλήσω βασικά για ένα ρουζ, να το πω και αυτό. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία. Αν δεν κάνω λάθος και αυτό, ονομάζεται Irel Blush. Blush ή αλλιώς blush στα αγγλικά. Είναι το νούμερο 60 και λέγεται Bebop. Bebop. Ορίστε για δείτε και λίγο τι γράφει για να πάρετε μία αυτή, μία εικόνα. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Λοιπόν, θα σας πω ότι είναι το πιο ωραίο ρουζ που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Το πιο ωραίο ρουζ που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Είναι το πιο ωραίο χρώμα. Είναι το πιο ωραίο ρουζάκι που έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι φοβερό, εξαιρετικό. Είναι αυτό εδώ. Για καλή σας και καλή μου τύχη, υπάρχει λίγο ακόμα μέσα. Είναι αυτό εδώ. Κλασικά η Chanel έχει πινελάκι μέσα. Είναι αυτό εδώ το μικρό πινελάκι. Εμένα προσωπικά το θεωρώ περιττό αυτό. Δηλαδή θα προτιμούσα να είχε όλο αυτό να ήταν υλικό ή τέλος πάντων να ήταν πιο μικρή η συσκευασία. Έτσι κι αλλιώς εγώ ποτέ αυτό δεν το χρησιμοποιώ. Νομίζω και σχεδόν κανένας. Μόνο αν θες να το έχεις στην τσάντα σου και πια. Αλλά νομίζω ότι αυτό για να πρέπει να γίνει πολύ, να κατσιάσει που λέω εγώ, για να βγάζει λίγο καλύτερο, γιατί αλλιώς βγάζει μια γραμμή. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι είναι λίγο περιττό αυτό το πινελάκι. Τέλος πάντων, και αυτό δική μου άποψη, σε κάποιους βολεύει, κάποιους χρησιμοποιούν μόνο αυτό. Για μένα θα ήταν πολύ καλύτερο να υπήρχε ή λιγότερο μικρότερη συσκευασία ή να υπήρχε περισσότερο προϊόν. Δείτε λίγο, έχω βάλει μια ψιλονορμάλ ποσότητα. Είναι ένα ροζ
σάπιο μήλο ροζ, είναι φοβερό. Είναι για μαυρισμένα δέρματα τέλειο, για λευκά δέρματα τέλειο. Έχει μία ελαφριά λάμψη μέσα. Έχει δηλαδή λάμψη, όντως. Δεν είναι και πάρα πολύ ελαφριά. Νορμάλ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Είναι εξαιρετικό, είναι φοβερό. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο ρούζ που έχω βρει ever. Σας λέω ότι τιμές δεν θυμάμαι. Σας είπα λοιπόν ότι εννοείται ότι θα το ξαναέπαιρνα. Είναι φοβερό, εξαιρετικό. Από ρούζ, σας λέω, ό,τι καλύτερο. Τόσο σε διάρκεια, τόσο σε χρώμα, όσο και σε υφή. Τι να λέμε τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με λίγο highlighter νομίζω αυτό γράφει εξαιρετικά φοβερά. Αυτά λοιπόν ήταν τα 7 προϊόντα Chanel που είχα να σας δείξω. Αυτά εδώ λοιπόν είναι τα 7 προϊόντα Chanel που είχα να σας δείξω. Αυτά είχα τέλος πάντων, αυτά σας δείχνω κιόλας. Δυστυχώς δεν έχω κάτι παραπάνω, μακάρι και να είχα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Έρχονται διάφοροι διαγωνισμοί, καλό θα ήταν να κάνετε subscribe για να μπείτε στους διαγωνισμούς αυτόματα. Οπότε φιλιά σε όλους, θα λέμε σε ένα καινούριο βίντεο.